Ξεκίνησε από χθες το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στη στέγη, έτσι ώστε νοικοκυριά και αγρότες να δουν τους λογαριασμούς ρεύματος να ξεφουσκώνουν. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση και για μία κατοικία, η οποία έχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μία μόνο αίτηση μπορούν να υποβάλουν και οι αγρότες για παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης. Λεπτομέρειες για το νέο πρόγραμμα μας δίνει ο φοροτεχνικός Σπύρος Βαλιώτης. Άνοιξε η εφαρμογή υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στη στέγη. Αφορά 4 κατηγορίες πολιτών. Η πρώτη είναι για αυτούς που έχουν εισόδημα ατομικό έως 20.000 ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000. Τα ευάλωτα νοικοκυριά είναι αυτοί που έχουν εισόδημα ατομικό από 20 έως 40.000 και οικογενειακό πάνω από 40.000 και βέβαια η τελευταία κατηγορία είναι των αγροτών. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή σε δωμακτηρίου, σε βοηθητικούς χώρους και στις αγροτικές εκτάσεις ακόμη και στο έδαφος. Για δε τους αγρότες είναι 60% επιδότηση και μέχρι 10.000. Βέβαια για όσους θα χρησιμοποιήσουν μπαταρία η επιδότηση για τις τρεις κατηγορίες είναι 100%, το ποσό δηλαδή που θα επιδοτηθούν για την δαπάνη αγοράς μπαταρίας και για την άλλη κατηγορία είναι 90%. Οι υποψήφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΔΕ, ενώ για την υποβολή της απαιτείται υποχρεωτικά η αυθεντικοποίηση του ετούντος με τη χρήση των κλειδάριθμων του TaxisNet.